Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η πρώτη αποτίμηση που κάνετε μετά από αυτή την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και τι θεωρείτε ότι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα υπάρξει απάντηση σε αυτό το χτύπημα του Ιράν. Αυτό είχε συμβεί και την πρώτη φορά που το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ με ομοβροντία πυράβλων. Και άρα αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι αν η απάντηση του Ισραήλ θα είναι ανάλογη προς τη μεριά της αποκλιμάκωσης ή θα είναι δυσανάλογη προς τη μεριά της κλιμάκωσης. Εάν δηλαδή το Ισραήλ θα αρκεστεί όπως την πρώτη φορά σε κάποια περιορισμένα χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους ή θα πάει σε μια πιο φιλόδοξη επιχείρηση με στόχο το πυρηνικό πρόγραμμα ενδεχομένως του Ιράν. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι ξεκάθαρο. Πάντως το γενικό συμπέρασμα θα σας έλεγα ότι είναι ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας γενίκευσης της σύραξης και μιας κλιμάκωσης των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια περιορισμένη αλλά πάντως χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο προκειμένου να διαμορφώσει μια ζώνη προστασίας, ένα buffer zone που λέμε, ούτως ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι του στο βόρειο Ισραήλ με ασφάλεια. Έχουμε τα χτυπήματα εναντίον των Χούθης και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε, πέρα από το τι συμβαίνει βέβαια στη Γάζα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έχουμε αυτή τη στιγμή και μια ανταλλαγή με το Ιράν. Άρα έχουμε μια μάλλον πορεία δυστυχώς προς μια κλιμάκωση. Κύριε Αρβανιτόπουλε, υπάρχει ένα ερώτημα. Ο μόνος ενδεχομένος που θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την κατάσταση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να θέλουν να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα εχθές ο πρώτος πολιτικός ο οποίος αντέδρασε μετά την πυραυλική επίθεση ήταν ο Τραμπ. Είπε χαρακτηριστικά ότι ενώ ο κόσμος φλέγεται, η κυβέρνηση κοιμάται. Αν ήμουνα εγώ, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλο αυτό. Γιατί λειτουργεί έτσι το Δημοκρατικό Κόμμα? Γιατί επιτρέπει να γίνονται πράγματα που μοιάζουν να είναι βούτυρο στο ψωμί του Τραμπ? Πρώτον, νομίζω ότι η Αμερική θα ήθελε να περιορίσει την σύραξη, αλλά δεν μπορεί. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει την κυβέρνηση Νετανιάχου. Είναι χαρακτηριστικό ότι προειδοποιείται για τα επικείμενα χτυπήματα δευτερόλεπτα πριν τα χτυπήματα συμβούν. Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου έχει διαγνώσει ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή και επομένως δεν έχει κανένα λόγο να εξαρτάται από αυτήν. Τώρα, όσον αφορά τον Τραμπ, τώρα γνωρίζετε ότι ο Τραμπ μπορεί να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, το συνηθίζει αυτό. Το κάνει. Πώς λαμβάνει οι Αμερικανοί όμως το θέμα, οι ψηφοφόροι? Αυτό είναι το θέμα, ότι με αυτά που λέει ουσιαστικά δημαγωγεί, είναι ένας δημαγωγός, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει τώρα στον αμερικανικό λαό, ότι αν ήμουν εγώ η Ουκρανία θα κλείνε το μέτωπο σε μια μέρα, το Ισραήλ δεν θα είχε κρίση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, είναι πολύ ωραία να τα λέει και να τα ακούει κανείς, αλλά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που δεν έχουν καμία σημασία. Το ζήτημα βεβαίως γεννιέται από το ποια θα είναι η στρατηγική μιας κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης των πολιτιών. Και θα σας έλεγα ότι είτε βγει η πρόεδρος ο Τραμπ, είτε βγει η πρόεδρος η Καμαλά Χάρις, νομίζω ότι δεν θα έχουν τόση επιρροή όσο στο παρελθόν απέναντι στο Ισραήλ. Εδώ έχουμε πολύ ειδικές συνθήκες. Μετά την 7η Οκτωβρίου, η οποία σπαράλιασε το αίσθημα αποτροπής, και με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία εξαρτάται από την συμμαχία με τους ουλτραορθοδόξους και τους ακροδεξιούς, δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εύκολα συγκρατείται και χαλιναγωγείται ή επηρεάζεται
από την Αμερικανική κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή εδώ ένα πρωτόγνωρο ζήτημα ότι πλέον οι μεγάλες υπερδυνάμεις έχουν περιορισμένη επιρροή στις μικρότερες δυνάμεις του συστήματος. Και αυτό είναι ένα νέο χαρακτηριστικό το οποίο συμβάλλει γενικότερα στην πλανητική ρευστότητα που και στην περιφερειακή αστάθεια, κύριε Αρβανιτόπουλε. Ναι, Παύλη. Ναι, ναι. Ακριβώς για την περιφερειακή αστάθεια ήθελα να ρωτήσω και να μας πείτε αν αυτό το οποίο βλέπουμε να ισχύει για τις ΗΠΑ να είναι περισσότερο, όπως μας λέτε, ένα ζήτημα δυνατότητας παρά ζήτημα επιθυμίας παρέμβασης εξορροπιστικής στην περιοχή. Ακριβώς. Αν ισχύει και για τους άλλους μεγάλους παίκτες στην γεωπολιτική σκακέρα. Νομίζω πως ναι. Δεν έχουν... Υπάρχει ο άξονας της αντίστασης, όπως επιθυμούν να τον ονομάζουν οι μεν, ή ο άξονας του κακού, όπως επιθυμούν να τον ονομάζουν οι δε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέρουμε ότι η Ρωσία, Ιράν, Κίνα έχουν αυτή τη στιγμή μια πολιτική ανταλλαγών σε πολλά επίπεδα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία μπορεί εύκολα να επηρεάσει, π.χ. για παράδειγμα, τις αποφάσεις του Ιράν, εάν αύριο το Ισραήλ απαντήσει με έναν τρόπο που θα αναγκάσει το Ιράν να ανταπαντήσει. Νομίζω ότι αυτό που είπα πριν για την δυτική υπερδύναμη ισχύει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχει περιοριστεί γενικά η επιρροή των υπερδυνάμεων στις μικρότερες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος. Και αυτό είναι πολύ αποσταθεροποιητικό. Κύριε Αρβανιτόπουλε, με αυτά τα δεδομένα που περιγράφετε, τι βαθμό εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούμε να περιμένουμε πλέον και στο επιχειρησιακό κομμάτι? Ναι. Τον έχουμε σε ό,τι αφορά την απόκρουση των Ιρανικών επιθέσεων. Είδαμε τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, ναι, να μετέχουν σε αυτή την επιχείρηση. Μέχρι εκεί θεωρείτε ή μπορεί να δούμε και περαιτέρω στήριξη σε ενδεχόμενη αντεπίθεση του Ισραήλ? Σε επίπεδο ρητορικής και το Ιράν εμπλέκει την Αμερική και η Αμερική λέγεται από μόνη της εναντίον του Ιράν εάν αυτό γενικευτεί. Αυτό το είδαμε εχθές σε επίπεδο ρητορικών ανταλλαγών. Συνεπώς εδώ βλέπουμε δύο πράγματα. Η Αμερική έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Εμπλέκεται αποτρεπτικά και αμυντικά βοηθώντας το Ισραήλ. Και απομένει να δούμε εάν θα έχει πιο ενεργητικό ρόλο σε ένα ενδεχόμενο περαιτέρω ανάφλεξη με το Ιράν. Αυτό τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο έτσι διαφαίνεται. Αν φύγει βεβαίως από το ρητορικό επίπεδο, αυτό δεν θα σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια ευθεία αναμέτρηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ένα σενάριο που θεωρούσαμε αδιανόητο επί χρόνια? Νομίζω ότι είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα γίνει αυτό με την μορφή της βοήθειας προς το Ισραήλ, βοήθειας η οποία μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Μάλιστα. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή μια απευθείας αναμέτρηση. Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.